Κυρία Χιολά, είμαστε εδώ στον κινηματογράφο Ορφέα. Το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ της Ρόδου, το 15ο, ταξίδεψε και στο νησί μας, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη μας επικοινωνία με το COS TV. Πείτε μας τι θα δούμε σήμερα από εσάς. Ναι, είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά και την τιμή να βρεθούμε σε αυτό το υπέροχο νησί που έχει πολύ όμορφα μνημεία από την περίοδο την Ιππωτική, και φέτος με αφορμή τα 500 χρόνια από την αποχώρηση των Ιωαννιτών Ιππωτών από τα νησιά μας μετά τη δεύτερη μεγάλη πολιορκία από τους Οθωμανούς, θεωρήσαμε ότι ήταν έπρεπε να γίνει ένα διανυσιωτικό εγχείρημα ώστε και οι κοινωνίες στα μικρότερα νησιά να γνωρίσουν αυτή την κοινή ιστορική κληρονομιά που μοιραζόμαστε, και με αυτό το σκοπό θα πραγματοποιήσουμε μία παρουσίαση και του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ όπως γίνεται στη Ρόδο, αλλά και την ιστορία πίσω από αυτό. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει μία παράσταση, η λεγόμενη Ροδοδαφνούσα, όπου πρόκειται για μία μουσική αφήγηση εμπνευσμένη από ιστορικά γεγονότα, μια μυθιοπλασία βασικά, η οποία όμως αξιοποιεί την ιστορία για να δημιουργήσει μια πλοκή. Μετά από την ΚΟ, πού θα ταξιδέψει το φεστιβάλ σας? Μετά από την ΚΟ θα πάμε στη Λέρο, όπου και εκεί στον κινηματογράφο της Λέρου θα γίνει η ίδια δράση. Ήμασταν προηγουμένως στην Χάλκη και έτσι ολοκληρώνεται το διανυσιωτικό εγχείρημα. Επιστρέφουμε στη Ρόδο για να συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις μέχρι το Δεκέμβριο, τις 22 συγκεκριμένα του Δεκέμβρη, γιατί τότε τελειώνει και η δεύτερη μεγάλη πολιορκία. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε, και είναι όπως αυτό που μου είπατε πριν από λίγο, ότι ουσιαστικά και στην ΚΟ και στη Ρόδο και σε υπόλοιπα μέρη, σε υπόλοιπα νησιά, μοιραζόμαστε κοινή ιστορία. Σωστά. Ήταν 8 νησιά των Νότιων Σποράδων, όπως λέγονταν τότε, υπό την κατοχή του Ιωαννιτικού Τάγματος, και ο πολιτισμός ήταν πάνω κάτω κοινός. Να πούμε βέβαια ότι χωρίς να θέλουμε να εκθιάσουμε το Ιππωτικό Τάγμα, σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε τι επιρροές επήλθαν λόγω της παρουσίας του εδώ στην περιοχή μας, τι παρακαταθήκη μας έχει αφήσει, ποιος ήταν ο πολιτισμός της εποχής πριν τις προσμίξεις των Οθωμανικών στοιχείων που ακολούθησαν μετά, και να γνωρίσουμε καλύτερα ένα κομμάτι της ιστορίας που μέχρι πρότινος ήταν παραγνωρισμένο. Το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ, επειδή πρόκειται για ιστορική αναβίωση, όλα τα σκηνικά, η ενδυμασία και ο εξοπλισμός είναι απολυκά της εποχής. Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικά ποτήρια, πλαστικές καρέκλες κτλ. Όλα πρέπει να είναι από ξύλο, από πέτρα, από σίδερο, από κεραμικά υλικά, έτσι ώστε το σκηνικό που στείλουμε να αποτελεί πραγματικά ένα μέσο για να ταξιδέψουμε στον χρόνο. Βρισκόμαστε μπροστά στη μεγάλη πολιορκία της Ρόδου από τους Οθωμανούς. Έχουν περάσει κιόλας 27 ολόκληρα χρόνια από το τότε που χάθηκε η πόλη. Η Ρόδος αντιστέκεται απέναντι στους Τούρκους. Την υπερασπίζονται οι Πότες, Ρόδοι και νησιώτες από τα γύρω νησιά. Έχουν περάσει ήδη 3 μήνες από τότε που ο Σουλτάνος έστειλε ένα μεγάλο στόλο με 170 πλοία, με 100.000 στρατιώτες, να καταλάβουν το Ιππωτικό νησί. Ώρα καλή σου Λιερή, ώρα καλή τζελιά σου, μου σκούσε Ρόδο ως θέματα στα καμαρόγρια σου. Την αγυρεύτης Λιερή, στου δράκου το πηγαδί, του δράκοντα του πονηρού, να φύγε να σε φαΐ. But I am weary, come by me.
man, come over more to cheer.